Για το λουκέτο, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα για μια λέγαμε... εβδομάδα λουκέτο, για το Taste Race Ελλάδος. Η απόφαση είναι για μια εβδομάδα, αλλά αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Υπάρχει ήδη ανακοίνωση από τον πρόεδρο, τον κύριο Αναστασίου, δελτίο τύπου, όπου λέει 23 του μηνός, την ερχόμενη Δευτέρα, κλείνει, αναστέλλεται η λειτουργία του ΤΕΙ. Κοντά μας είναι το μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ, ο κύριος Λάμψας. Καλησπέρα κύριε Λάμψα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσείς? Οδηγηθήκαμε μαθηματικά σε αυτό το οποίο ξέρουμε και εμείς και εσείς ως ανακοίνωση? Κοιτάξτε, ναι, με την έννοια ότι δεν έγιναν οι ενέργειες αυτές που έπρεπε να γίνουν για να μην οδηγηθούμε, ήταν έτσι βέβαιο δεν ότι. Δεν έγιναν οι ενέργειες, δεν έφτασαν 3 εκατομμύρια δηλαδή. Δεν έφτασαν όντω. Δεν έφτασαν τα 3 εκατομμύρια, δεν ήρθαν. Κοιτάξτε, τα 3 εκατομμύρια ήταν επειδή, ξαναλέω, για αυτά μπορεί να τα έχουμε πει και τηλεφωνικά, για αυτά μπορούμε να συζητάμε ώρες τα οικονομικά. Αλλά αυτό που έγινε ήταν η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 3 εκατομμύρια τα ταμιακά διαθέσιμα του ΤΕΙ, τα οποία ήταν, είναι 2 εκατομμύρια όμως. Άρα και δεν ήρθαν 3 εκατομμύρια και δεν υπήρχαν 3 εκατομμύρια. Είναι καλό. Μισό λεπτά. Μισό λεπτά και να τα μαθαίνουμε όλα. Δηλαδή, ανακοίνωσαν 3 εκατομμύρια, αλλά έστειλαν 2, έτσι. Ναι, έστειλαν. Υπήρχαν ταμιακά υπόλοιπα 2 εκατομμυρίων τέλος πάντων. Ενδεχομένως... Δεν ήταν 3 δηλαδή. Υπάρχει άλλο 1 εκατομμύριο στο ΤΕΙ. Χαλκίδα τα έχουμε σε ανακοινώσεις επίσημα. Ναι, τις έχω δει και εγώ. Υπάρχει άλλο 1 εκατομμύριο στο ΤΕΙ. Χαλκίδα, το οποίο ενδεχομένως και αυτό συνυπολογίστηκε, αλλά δεν μπορεί να εκταμιευτεί γιατί υπάρχουν ανεκτές υποχρεώσεις στο ΤΕΙ Χαλκίδα. Άρα... Το ταμιακά διαθέσιμα σημαίνει ότι γίνεται να εκταμιευθούν. Τα δύο γίνεται να εκταμιευτούν λοιπόν, για να είμαστε σαφείς. Καμία ανακοίνωση δεν το είπα αυτό, έτσι. Ναι, εντάξει, τι να σας πω. Ένα εκατομμύριο δεν είναι πιο, πολλά λεφτά. Πιο όμορφο να πεις τώρα τρία εκατομμύρια. Δεν είναι πολλά λεφτά, ένα εκατομμύριο, γιατί δεν το αναφέρουμε άλλωστε. Εντάξει. Σιγά τα λεφτά τώρα, μέσα στην κρίση. Δεν καλύφθηκαν. Είναι ένα εκατομμυριάκι τώρα να το αφήσουμε έτσι στα ζήτητα. Κοιτάξτε, γελάμε βέβαια, αλλά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έτσι. Γελάμε, ναι, εντάξει. Γελάω εγώ τέλος πάντων. Τώρα όμως γιατί... τι γίνεται, δεν φτάσαν έστω αυτά τα 2 εκατομμύρια, κύριε Λάμψα, να κλείσουν τις τρύπες ή όποιες τρύπες υπήρχαν. Ποιος θα πει αύριο στα παιδιά, πάνε μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες παραπίσω ή και. Για πολύ καιρό πίσω. Γιατί έχουμε και ανακοινώσεις ότι αυξάνεται κιόλας το προς... Μάλλον οι σπουδαστές του ΤΕΙ αυξάνονται του χρόνου. Ναι, αυξάνονται, σωστά. Μεγάλη επιτυχία και αυτό για την αγορά μας, για τα ενίκια. Αλλά άμα χάνουν οι σπουδαστές χρονιές, κάποιοι δεν το ζυγίζουν καλά, μου φαίνεται. Κοιτάξτε, σίγουρα γιατί ο προϋπολογισμός μειώνεται. Έτσι, και αν έρθετε μία βόλτα στο ΤΕΙ εργάσιμες ώρες και μέρες που κανονικά θα έπρεπε να σφίζει από ζωή, όπως παλιότερα έσφιζε από ζωή, θα δείτε ότι υπάρχει μία αν μη τι άλλο υποτονική κατάσταση που σημαίνει ότι πάρα πολλοί σπουδαστές ενδεχομένως δεν μπορούν να έρθουν να μείνουν εδώ. Άρα επιλέγουν ίσως. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτοί. Έτσι, και επιλέγουν το να έρχονται... Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και μια εβδομάδα για έναν γονιό να πληρώσει τα φαγητά του παιδιού ή το ενίκιο είναι λογαριασμός. Είναι λογαριασμός και είναι και ουσιαστικά μη προειδοποιημένο. Έτσι, γιατί πολλοί φοιτητές που είναι από μακριά έχουν βγάλει εισιτήρια για να έρθουν Δευτέρα, ούτε καν το ξέρουν ότι θα γίνει αναστολή. Είναι τεράστια αναστάτωση, δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι μια εβδομάδα και αν θα είναι μια εβδομάδα, ξαναλέω, πολλοί φοιτητές έρχονται μόνο Τρίτη, Τετάρτη και διανυκτερεύουν ή σε κάποιο φίλο του ή καθόλου και φεύγουν ή σαν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα. Άρα λοιπόν η αύξηση των φοιτητών δεν κάνει καλό από μόνη της. Η επίπτωση της ανακοίνωσης αυτής ουσιαστικά ποια είναι? Κοιτάξτε, η επίπτωση αυτής της ανακοίνωσης και των προηγούμενων ανακοινώσεων και γι' αυτό ανησυχεί πολλοίς κόσμος και εργαζόμενοι στο ΤΕΙ και ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ βέβαια, είναι ότι και εν όψη του επικείμενου σχεδίου Αθηνά 2, θυμίζω ότι το Αθηνά ήταν αυτό που οδήγησε στις πρώτες συγχωνεύσεις, ναι, μία εκ των οποίων ήταν η συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας με το ΤΕΙ Χαλκίδας. Το Αθηνά 2 λοιπόν μας βρίσκει σίγουρα σε μια θέση δυσάρεστη. Δηλαδή να λέμε μόνοι μας ότι έχουμε προβλήματα, να μην υπάρχει προϋπολογισμός, να μην υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν άνθρωποι που δουλεύουν από τον Οκτώβρη και είναι απλήρωτοι και οι οικογένειές τους σε αυτές τις μέρες αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να έτσι επιβιώσουν και κανένας δεν μπορεί να αντέξει γενικώς να είναι απλήρωτος, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο. Οι απλήρωτοι θα πάρουν λεφτά. Οι απλήρωτοι θα πάρουν λεφτά. Πόσα? 2,5 μήνες που είχαν. 2,5 μήνες, δηλαδή μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη. Από τους πόσους μήνες? Μέχρι τώρα από τον Οκτώβρη είναι 8 μήνες. Θα πάρουν 2,5 από τους 8. Θα πάρουν 2,5 από τους 8, ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Και αυτούς θα τους πάρουν μέχρι τον Ιούλιο. Έτσι. Δεν τους πάρουν τώρα δηλαδή. 27 Ιουνίου. Σταδιακά θα τους παίρνουν. Ναι, 27 Ιουνίου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί τους για Οκτώβρη και Νοέμβρη. Μάλιστα. Και τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου θα πιστωθούν για τον. Και καλούνται να βγάλουν την εξεταστική τώρα όμως πέρα. Προφανώς. Όπως και τα μαθήματα βγάλανε πέρα τώρα. Έτσι. Και την εξεταστική και βέβαια και την εξεταστική του Σεπτέμβρη. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με το καλοκαίρι και με τις διαδικασίες αυτές. Τι οσμίζεστε, θα χαθεί η εξεταστική?
Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να κάνει. Να πετάξει τον μπαλάκι τώρα στους καθηγητές, έτσι. Ναι, εντάξει, σίγουρα έχει γίνει αυτό. Σημαίνει ότι άμα εσείς δεν κάνετε το έργο σας, έτσι θα χάθει χρονιά. Δεν φταίμε εμείς που σας έχουμε απλήρωτους. Ναι. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι αυτός δεν είναι ο εκβιασμός. Έτσι γίνεται, αυτός είναι ο εκβιασμός. Και νομίζω οι συνάδελφοι, οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί το έχουν αντιληφθεί και το χειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι πάνω απ' όλα είναι συνάδελφοι και άξιοι και έχουν δείξει και ευαισθησία και αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στους φοιτητές. Άμα μένεις 8 μήνες απλήρωτος και συνεχίζεις να είσαι εντάξει στη δουλειά σου. Ναι, αυτό, τα λέει, αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Τώρα, και στο τέλος εκβιάζουν. Ναι, κοιτάξτε, το ποια μπορεί να είναι συνέχεια δεν μπορεί να είναι καθόλου καλή. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή έχω έρθει και άλλες φορές εδώ για τα θέματα του ΤΕΗ, να έρθω και για καλό. Αλλά πραγματικά. Ναι, πραγματικά νομίζω ότι η εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα είναι τέτοια που θα μας φέρει σε μια θέση δύσκολη από Σεπτέμβρη που θα ξανανοίξουν οι συγχωνεύσεις και θα έχουμε έτσι, όλα αυτά τα θέματα. Το Σεπτέμβριο όμως έχουμε και εκλογές. Στο ΤΕΙ εννοείται. ναι. Οι άλλες εκλογές πέρασαν. Εκτός και αν έχετε πληροφορίες για πριν το καλοκαίρι, δεν έχουμε κι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Ενδεχομένως να έχουμε, αλλά πριν το καλοκαίρι δεν νομίζω. Πριν το καλοκαίρι και εγώ δεν νομίζω. Και οι δικές μας πληροφορίες έτσι λένε. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι τη Δευτέρα εσείς θα κληθείτε να κάνετε μια πρώτη απόπειρα να χωρίσετε από τους 7. Τους δύο και να τους προκρίνετε. Ναι, μιλάτε για τις εκλογές του Προέδρου του ΤΕΗ, πολύ σωστά τα λέτε. Τη Δευτέρα υπάρχει συνεδρία του Συμβουλίου, από το οποίο, ίσως όχι από αυτή τη συνεδρία, από μια σειρά από συνεδρίες που θα γίνουν αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, θα προκύψουν οι δύο υποψήφοι πρόεδροι. Για την Προεδρία. Εκ των οποίων ναι, οι συνάδελφοι καθηγητές θα επιλέξουν τον έναν που θα είναι ο πρόεδρος για τα επόμενα 4 χρόνια. Τι χρειάζεται από το 11 μελές σας Συμβούλιο για να προκριθούν οι δύο από τους 7? Καταρχήν χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Ποια είναι αυτή? Είναι 8 στους 11, πρέπει να συμφωνήσουν δηλαδή σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Οι 8 στους 11 να συμφωνήσουν στα δύο πρόσωπα. Στα δύο πρόσωπα, ναι. Και αυτό θα πρέπει να γίνει βάσει κάποιων κριτηρίων που αναφέρει ο νόμος, όπως είναι το διοικητικό έργο, η αναγνώριση επιστημονική, δημοσιεύσεις κτλ. Τέλος πάντων, κάποιες διαδικασίες. Το πρόσωπο του Προέδρου, δεν εξετάζουμε ποιο, θα παίξει ρόλο στο να εξομαλυνθεί η κατάσταση οικονομικά το επόμενο χρονικό διάστημα, ή είναι θέμα μόνο Υπουργείου? Κοιτάξτε, Υπουργείων. Εγώ από τη φύση μου είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύω στα πρόσωπα τόσο πολύ. Έτσι, πιστεύω σε θεσμούς, πιστεύω σε ανθρώπους, σε οργανώσεις ανθρώπων, σε διεκδικήσεις. Και στην πολιτική βούληση. Ναι, ακριβώς. Είναι θλιβερό που οι κουβέντες γίνονται για τις εντυπώσεις πολλές φορές, όπως αυτό με τα 3 εκατομμύρια που είπατε, και όχι για την ουσία. Δυστυχώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει το ρόλο που μπορεί να παίξει, είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Από εκεί και μετά, το πώς μπορεί αυτή η τραυματισμένη κοινότητα, ας πούμε, η σκορπισμένη, σε 5 πόλεις με τα προβλήματα αυτά που βλέπουμε. Πρέπει να ανορθωθεί και να. Χρειάζεται Λάμψα, να. Λάμψα, πρέπει να έχεις μπάρπα στην κορώνη για να βοηθήσεις την κατάσταση όπως είναι στο ΤΕΗ. Ναι, και νομίζω, δεν ξέρω αν περνάνε πια και αυτού του είδους οι μπαρμπάδες. Έτσι, νομίζω ότι απλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι έχει τελειώσει η εποχή που τα κάναμε τα πράγματα από το τηλέφωνο. Και αλλιώς εμείς τουλάχιστον στο ΤΕΗ θεωρώ ότι θα έχουμε πρόβλημα, έχουμε ήδη πρόβλημα δηλαδή. Έτσι, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι, καθηγητές, διοικητικοί. Είναι κρίμα να βρεθούμε πρώτοι τελεσμένοι. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τώρα συζητάμε για τους εκτάκτους. Σε λίγο καιρό ο προϋπολογισμός είναι ελληματικός. Θα κληθούμε λοιπόν να συζητάμε για την καθαριότητα. Εσείς τα είπατε ότι τα λεφτά 7 δεν είναι μόνο για τους εκτακτούς. Για ποια οικονομικά προβλήματα που έρχονται στη σειρά. Αν κλείσουμε όλες τις εκκρεμότητες, είμαστε ελληματικοί 500.000 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι θα έρθει ο προϋπολογισμός που δεν έχει έρθει. Ελληματικοί είσαστε 500 και με τα 3 με τα 2. Τα 3 είναι τα ταμιακά υπόλοιπα. Θα πρέπει να έρθει και ο προϋπολογισμός με τα 2. Και με τα 3 είμαστε πρακτικά, έτσι, δηλαδή και με τα ταμιακά υπόλοιπα του ΤΕΙ Χαλκίδας. Είμαστε 500 χιλιάρικα, αν αξιοποιηθούν, αν γίνει η καταγραφή, που οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα γίνει η καταγραφή, θα προχωρήσει και αξιοποιηθούν αυτά τα λεφτά και αξιοποιηθεί και ο προϋπολογισμός. Είμαστε 500.000 ευρώ μέσα, τα οποία καταρχήν λείπουν από την καθαριότητα. Έτσι, ενδεχομένως να λείπουν και από τους εκτάκτους, ενδεχομένως να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Για να μην βρισκόμαστε λοιπόν να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, αυτό που λέω είναι ότι κάποια στιγμή, εκτός από εμάς που μπορεί να αγωνιούμε και να φωνάζουμε και εσείς και εγώ και οι συνάδελφοι κάτω, θα πρέπει ενδεχομένως και αυτοί που. Και τη διοίκηση ίσως, αλλά και προφανώς ακόμα παραπέρα να ασχοληθούν λίγο πιο σοβαρά. Τα προβλήματα ξέρετε γιατί συνεχίζονται. Να σας πω εγώ ποια είναι η άποψή μου. Πείτε. Γιατί δεν λέμε ονόματα. Μόλις θα αρχίσουμε να λέμε ονόματα, ξέρετε πώς διαμαγείες λύνονται τα προβλήματα. Μόλις θα αρχίσουμε να λέμε αυτός φταίει. Γι' αυτό το λόγο.
Εκείνος φταίει. Γι' αυτό το λόγο. Ο άλλος φταίει. Γι' αυτό το λόγο. Θα πέσουν τα πολιτικά κοράκια πάνω και δεν θα αφήσουν να πέσει άλλη αλήθεια στο τραπέζι καμία. Οπότε κύριε Λάμψα, και εσείς και οι συνάδελφοί σας, αποφασίστε πότε θα έρθει η ώρα να αρχίσουμε να λέμε όλοι ονόματα για να λυθεί το πρόβλημα. Ονόματα, γιατί ξέρετε τι φοβάται. Τι φοβάται το σύστημα. Και τηλέφωνα, ναι. Το πολιτικό κόστος, κύριε Λάμψα. Τίποτα άλλο. Ναι, κοιτάξτε το σύστημα. Γιατί την προηγούμενη φορά που αρχίσαμε να λέμε κανένα ονοματάκι εκεί, άρχισαν και έβγαιναν κάποια ταμιακά διαθέσιμα. Δεν πειράζει που μας έκαναν τα 3-2 εκατομμύρια εννοώ. Ναι. Γιατί έχουμε και συνέχεια. Και εμείς εδώ θα έχουμε συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα. Και θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Γιατί μας παίρνουν οι φοιτητές εδώ και μας λένε πείτε τίποτα ρε παιδιά. Ναι. Γιατί δεν λέτε ποιος φταίει. Καταλαβαίνετε πως σας το λέω. Καταλαβαίνω πώς θα μου το λέτε. Γιατί δεν γίνεται να μην δε φταίει κανένας. Όχι, προφανώς φταίνε κάποιοι. Κάποιος και... έχει όνομα και επίθετο που φταίει. Δεν φταίει ένας μόνο, φταίνε αρκετοί παρεμπιπτόντες. Όλα τα ονόματα να πούμε. Ναι. Εγώ δεν ξεχωρίζω πια. Αυτός φταίει εκεί, ο άλλος φταίει εκεί και ο άλλος φταίει εκεί. Αλλά δεν γίνεται να μην λέμε ονόματα τώρα. Δεν γίνεται να στρογγυλεύουμε τις γωνίες. Όχι, σίγουρα δεν γίνεται να στρογγυλεύσουμε τις γωνίες. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Νομίζω τις προηγούμενες φορές που κάναμε κάποιες κουβέντες τηλεφωνικές. Καλά το πήγατε. Άλλοι δεν το πήγαν καλά, κύριε Λάμψα. Ναι, και σας τιμά ιδιαίτερα από αυτή την κρίσιμη στιγμή και περίοδο με τις εκλογές τη Δευτέρα να είναι πρώτων πυλών και τις διαδικασίες που βγαίνετε και μιλάτε. Γιατί κάποιοι κρύβονται. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι. Νομίζω ότι. Αλλάζουν πεζοδρόμια, δεν χαιρετάνε. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό υπάρχει. Νομίζω ότι σε αυτή την πόλη που ζούμε είμαστε όλοι γνωστοί. Έτσι. Και εγώ μπορεί να μην είμαι από εδώ, βέβαια, αλλά επειδή ζω πολλά χρόνια εδώ. Του ΤΕΙ δεν είναι της πόλης. Είναι λίγο ένα κλειστό πράγμα, έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί ναι, μια διαδικασία είναι αυτοδιοικούμενο και σε μεγάλο βαθμό είναι κλεισμένο πίσω από τους τοίχους του και ο κόσμος ούτε και μαθαίνει. Οι μαθητές και οι σπουδαστές που είναι εδώ είναι από όλη την Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, όπως και ανήκουν σε όλη την Ελλάδα αφού φύγουν από εδώ. Και μιλάμε για οικογένειες, ελληνικές οικογένειες από όλη την Ελλάδα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πολλοί συνάδελφοι το συμμερίζονται αυτό. Όπως είπατε, υπάρχουν και το πολιτικό σύστημα έκανε πολλά εξόφθαλμα πράγματα και παρόλα αυτά δεν έχει τιμωρηθεί όσο θα έπρεπε, ίσως, αν θέλετε τη γνώμη μου και γενικότερα μιλώντας. Άρα και τα ονόματα σίγουρα βοηθάνε κάποια στιγμή. Αυτό που βοηθάει, νομίζω, είναι να γίνει την κουβέντα όχι στο επίπεδο των εντυπώσεων. Γιατί εμείς εδώ έχουμε μάθει στην χώρα αυτή να την κάνουμε στο επίπεδο των εντυπώσεων, των νούμερων. Μόλις των... τα ονόματα, θα δείτε τέτοιες διαδικασίες να κινούνται που δεν θα τις πιστεύει κανένας. Εντάξει. Γιατί αμέσως τα πρόσωπα. Θα κληθούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους λύνοντας το πρόβλημα. Γιατί άμα δεν το λύσουν, δεν μπορούν να το υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μακάρι να έχετε είναι δίκιο. Πάρα πολύ δεν θα απλό. Μπορούν να τους μπρόξουν κάτω από το χαλάκι. Ναι, δεν σπρώχνουν αυτό το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να ακουστούν ονόματα, πρέπει να υποθούν ονόματα και διευθύνσεις και τηλέφωνα και πολλά. Δίκαια. Βεβαίως. Και να γίνει και μια κουβέντα. Ούτε ο άλλος ούτε τίποτα. Όχι. Δίκαια. Αυτός φταίει εκεί, ο άλλος φταίει εκεί, ο άλλος φταίει εκεί. Και καλό θα ήταν να μαζευτείτε όλοι μαζί. Και ενώ πιο γράψετε ένα χαρτάκι με τα ονόματα, γιατί όλοι τα ξέρετε. Εμείς απλά δεν νομιμοποιούμαστε να τα πούμε εάν εσείς. Δεν βεβαιώσετε ότι είναι αυτά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Είναι η δική σας που είστε μέσα στο πρόβλημα. Εμάς δική μας δουλειά είναι από τη στιγμή που θα μας τα φέρετε να τα πούμε. Να μην τα κρύψουμε. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι η συνεδρία του Συμβουλίου, πιθανώς μια κοινή συνεδρίαση των οργάνων που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, το να ακουστούν τα πράγματα με το όνομά τους και το να προχωρήσουμε βλέποντας το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να και να σταθεροποιήσουμε τη θέση του Ιδρύματος και τις δουλειές μας και βέβαια τον προορισμό του και τον ρόλο του στην τοπική κοινωνία, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Δυστυχώς δεν γίνεται πάντα γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν συμφέροντα, παγιωμένα συμπεριφορές, κακώς εννοούμενο πολιτικό κόστος. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό το πολιτικό κόστος, αλλά τέλος πάντων, αν το έχει, ας το πάρει κάποιος δηλαδή. Ξέρουν αυτοί πολύ καλά που είναι. Ναι. Τι σημαίνει πολιτικό κόστος. Είναι και αυτό στο επίπεδο των εντυπώσεων όμως πολλές φορές. Δηλαδή να μην δημιουργηθεί εντύπωση, άρα δεν θα πάρω το πολιτικό κόστος. Ας έχει από πίσω, υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, όπως είπε τα ονόματα και θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα το τοπίο. Λοιπόν, κύριε Λάμψα, ελπίζουμε... θα βρουν τα λεφτά σε χρόνο μηδέν. Θα λυθούν πολλές διαδικασίες. Πόσα σας λείπουν, θα λένε.
Λέτε λοιπόν, να μας περισσέψουν. 100% πόσα σας λείπουν, έτσι θα σας λένε. Πόσα σας λείπουν, σταματήστε να λέτε τίποτα. Δεν μας λέγατε τίποτα, πήγατε εκεί τώρα στο κανάλι. Ναι, και εκλεγόμασταν. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, μα δεν σας τα λένε. Πείτε την αλήθεια, δεν σας τα λένε ήδη. Τα λένε. Δεν χρειάζεται να εκεί πέρα τώρα να καταλήξετε. Κύριε Λάμψα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, όποια και αν είναι αυτή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, Γιώργο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με αγροτικά ζητήματα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρώτο συνέδριο με το Διεθνές